Το αίτημα ήταν δίκαιο και γι' αυτό γίνεται πράξη. Τι Ολυμπιακό μας ετοιμάζει ο Πέδρο Μαρτίνς? Φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, με βομβαρδίζετε με αιτήματα για να φτιάξω βίντεο. Τα ακούω όλα και μου δίνετε και ιδέες και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω όμως να ξέρετε πως κάνω ό,τι μπορώ. Δεν μπορώ να ανεβάσω ακόμη τον ρυθμό. Αλλά όσο περισσότεροι γινόμαστε, τόσο περισσότερα θα κάνω. Γι' αυτό γραφτείτε. Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι αναλύσεις και κουβέντα για ποδόσφαιρο κάνουμε και στο Instagram. Γι' αυτό τσεκάρετε. Ακούω συχνά τον Pep Guardiola να μιλά για την ανάγκη να αλλάζει μια ομάδα από σεζόν σε σεζόν, ώστε να μην είναι πολύ προβλέψιμη και άρα εύκολα αντιμετωπίσιμη από τον αντίπαλο που έχει την ευκαιρία να την διαβάζει καλά για πολύ καιρό. Τι κάνει ο Pep? Αλλάζει έναν, αλλάζει δύο. Κάτι τέτοιο είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει από σεζόν σε σεζόν, ώστε να βάζει νέα στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας του και κάπως έτσι να την κάνει λίγο πιο απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Νομίζω ότι ο Πέδρο Μαρτίνς, ένας ίσως ο πιο εξελιγμένος προπονητής που έχει έρθει στο ελληνικό ποδόσφαιρο στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, την ασπάζεται αυτή την φιλοσοφία και προσπαθεί και εκείνος να κάνει το ίδιο. Να κάνει κάποιες αλλαγές, να φέρνει έναν, δύο, ίσως και τρεις ποδοσφαιριστές καινούριους στην εντεκάδα, προκειμένου και η ομάδα του να αποκτά νέα στοιχεία και άρα να έχει και εκείνος τρόπους για να αλλάζει, να διαφοροποιεί λίγο το παιχνίδι της ομάδας του, αλλά και να γίνεται και απρόβλεπτη σαν ομάδα για τον αντίπαλό της. Ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες που φέρνουν νέα στοιχεία. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε προτού τους δούμε όλους μαζί να παίζουν και προτού δούμε σε ποια ομάδα καταλήγει ο Πέδρο Μαρτίνς. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω και για να μην χαθώ θα ξεκινήσω γραμμή-γραμμή. Για τον τερματοφύλακα, για τον Βατσλίκ και τα νέα στοιχεία που βάζει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού έχω μιλήσει και σε προηγούμενο βίντεο, σε εκείνο για τις μεταγραφές. Επειδή είναι πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι θα βελτιώσει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού, δηλαδή τον χτίσιμο των επιθέσεων από την άμυνα και μάλιστα ακόμη και όταν ο αντίπαλος πιέζει επιθετικά την άμυνα του Ολυμπιακού, την ώρα που εκείνη προσπαθεί να περάσει με την μπάλα στα πόδια το δικό της μισό του τερέν, μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα του ο Βατσλίκ σε αυτό το κομμάτι. Τα ακραία μπακ σηκώνουν κουβέντα. Ο Καρμπόβνικ που αποκτήθηκε είναι ένας παίκτης που έχει πολύ ενδιαφέρον. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα παρακολουθώντας τον μέσα από το Y-Scout, που δίνει αυτή την ευκαιρία σε κάποιον να μπορεί να εστιάσει και να αναλύσει το παιχνίδι, να γνωρίσει και να αναλύσει το παιχνίδι ενός ποδοσφαιριστή. Ο Καρμπόβνικ είναι πολύ ικανός να διαβάζει τον κενό χώρο και να επιτίθεται στον κενό χώρο, είναι ικανός να διαβάζει το παιχνίδι των συμπαικτών αλλά και της αντίπαλης άμυνας, να βλέπει τις αδυναμίες και να προσπαθεί να τις εκμεταλλευτεί. Είναι πολύ διεισδυτικός, είναι γρήγορος, είναι καλός στον έλεγχο της μπάλας, μπορεί να οδηγήσει την μπάλα, μπορεί να τριπλάρει, έχει κάνει πολύ καλά πράγματα στο παρελθόν του και νομίζω ότι η αγαπημένη του κίνηση είναι να μπαίνει στην περιοχή, να φτάνει μέχρι την τελική γραμμή και εκεί να κάνει το γύρισμα, δηλαδή να κάνει μια πάσα που έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι συνήθως, αν βρει συμπαίκτη, δημιουργεί μια κλασική ευκαιρία για γκολ. Δεν μπορώ να πω ότι τον είδα πολλές φορές να σεντράρει από την τελική γραμμή ή κοντά στην τελική γραμμή. Παίζει με ανάποδο πόδι, συνήθως παίζει αριστερά. Μου φαίνεται ότι αυτή είναι η αγαπημένη του θέση και η θέση στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί και περισσότερο, τουλάχιστον στη διάρκεια του τελευταίου έτους. Και μολονότι παίζει με το ανάποδο πόδι, δηλαδή με το δεξί, είναι ένας παίκτης που δεν υστερεί στο επιθετικό κομμάτι. Το αντίθετο θα έλεγα. Στην αμυντική γραμμή δεν ξέρω αν θα δούμε πολλά νέα στοιχεία. Εκτός και αν κάνει την έκπληξη αυτό το παιδί ο Κινκουέ που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Ένας κεντρικός αμυντικός, ιδανικός να παίζει ως δεξιός στόπερ στην άμυνα των τριών, που έχει πολύ καλά στοιχεία και που έχει πολύ ενδιαφέρον και όταν έχει την μπάλα στα πόδια του, όχι μόνο όταν αμήνεται. Δεν ξέρω όμως αν ο Μαρτίνς τον έχει τόσο μπροστά στο μυαλό του.
για την ενδεκάδα. Κατά τα άλλα, η ερώτηση είναι σχετική με το ποιος θα ταιριάξει με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο περισσότερο στο κέντρο της άμυνας, πώς θα είναι και πόσο θα ισορροπήσει πνευματικά και ψυχικά στη διάρκεια των παιχνιδιών ο Μπα, ένας κεντρικός αμυντικός με πολύ μεγάλες δυνατότητες, με πολύ ποιότητα, ενώ θα έλεγα το ίδιο και σε σχέση με την σταθερότητα του Σισε. Και εκείνος στην καλή του μέρα είναι ένας πολύ υψηλού επίπεδου αμυντικός με συνεισφορά και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Αλλά και για εκείνον έχεις μια απορία σχετικά με την διάρκεια και τη συνέπειά του. Από εκεί και μπροστά γίνεται πραγματικός χαμός. Στο δικό μου μυαλό, τουλάχιστον στην αρχή, η τριάδα Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά δεν σπάει και καλώς δεν σπάει. Ωστόσο, ο Μαρτίνς έχει πλέον έναν παίκτη που έχει διαφορετικά στοιχεία, που έρχεται να προσθέσει μάλλον στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή. Και αναφέρομαι στον Κούντε. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα τη βρει την διάρκεια στην απόδοσή του για να μπορέσει να προσπεράσει κάποιον από τους υπόλοιπους. Αλλά όταν είναι μέσα στο γήπεδο, είναι ένας παίκτης με μεγάλη ικανότητα να κουβαλά την μπάλα, με μεγάλη ικανότητα να ντριπλάρει, να δημιουργεί έκπληξη στον αντίπαλο και να αυξάνει τις πιθανότητες στον Ολυμπιακό να γίνει διεισδυτικός και από τον κεντρικό άξονα. Σίγουρα Κουντέ βάζει νέα στοιχεία. Δεν ξέρω αν θα βρίσκεται συχνά στην εντεκάδα του Ολυμπιακού. Νέα στοιχεία βάζει, το έχουμε καταλάβει ήδη, και ο Αγιμπού Καμαρά, που είναι μια πολύ ωραία έκπληξη, δεδομένου ότι δεν είχε αποκτηθεί με την απέτηση να βρεθεί αμέσως στην πρώτη ομάδα και να μπει και να κάνει τη διαφορά. Και ήδη το έχει κάνει. Είναι απαιτητική η διαχείρισή του, γιατί είναι μικρό παιδί, αλλά ο Μαρτίνς φαίνεται ότι επενδύει πολύ επάνω του. Και όταν βρίσκεται στο γήπεδο ο Καμαρά, όσο τον έχουμε καταλάβει, γιατί είναι ένα νέο παιδί που ακόμη εξελίσσεται και βελτιώνεται και μαθαίνει, έχει μεγάλη ικανότητα και μεγάλη ισορροπία. Γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να γίνεται πιεστικός όταν ο Ολυμπιακός δεν έχει την μπάλα, πιεστικός προς τον αντίπαλο και μάλιστα να καταφέρνει να ανακτά την κατοχή της μπάλας και να εκδηλώνει γρήγορα επιθέσεις. Και την ίδια ώρα σίγουρα είναι ένας πολύ δημιουργικός παίκτης που γίνεται και απειλητικός, που πατάει την περιοχή, που μπορεί να εκτελέσει. Και όταν τα βλέπεις αυτά στα πρώτα βήματα ενός νεαρού παιδιού, φαντάζεσαι ότι η εξέλιξη θα είναι μεγάλη. Πιο απειλητικό θα κάνει τον Ολυμπιακό και ο Νιεκουρού, που μπορεί να ξεκινά από το πλάι, αλλά είναι ένας παίκτης που γίνεται διαρκώς, του αρέσει να γίνεται κεντρικός επιθετικός, ο οποίος διαβάζει το παιχνίδι της αντίπαλης άμυνας, προσπαθεί να κινηθεί στην πλάτη της και όταν βελτιώσει την επικοινωνία του με τους συμπαίκτες του, μάθει το παιχνίδι τους δηλαδή και μάθουν το παιχνίδι του, θα είναι ένας τρόπος αυτός για να μπορεί να επιτίθεται κάθετα ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ ικανός σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού ο Καμαρά. Είναι πολύ ικανός σε αυτό το κομμάτι παιχνιδιού ο Νιεκουρού και αυτό ήδη το διαπιστώσαμε. Και πρέπει να πω ότι μέσα από την μελέτη του τρόπου του παιχνιδιού του συνάντησα πολλές φορές αυτή την κίνηση. Απειλητικός για την αντίπαλη εστία είναι και ο Ρόνι Λόπες. Και μάλιστα εκείνος βάζει ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού διότι έχει μεγάλη ικανότητα να σουτάρει από μακριά και να ευστοχεί. Θα πει κανείς, δεν έχει παίχτες ο Ολυμπιακός που σουτάρουν. Φυσικά έχει. Έρχεται ακόμη ένας όμως και μάλιστα ένας που είναι πολύ δημιουργικός, που μπορεί να μπει στα παπούτσια του Βαλμπουενά. Το λέω αυτό σε σχέση με το ρόλο που μπορεί να έχει μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης που αλλάζει τις πλευρές, που πηγαίνει κοντά στους πλάγιους επιθετικούς ή στους back για να προσπαθήσει να φτιάξει συνεργασίες, να δημιουργήσει υπεραριθμίες. Είναι παίκτης που απειλεί από παντού την αντίπαλη εστία, που είναι πολύ ικανός και στον ανοιχτό και στον κλειστό χώρο. Παίκτης που μπορεί να παίξει και σαν δεκάρι και μπορεί να παίξει στο πλάι. Είναι πραγματικά ένας παίκτης με πολύ ποιότητα και ποιότητα στο βαθμό που να κάνει απρόβλεπτη την ομάδα του, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις από πού θα επιτεθεί και τι θα επιλέξει να κάνει, τι θα αποφασίσει. Για τον Τικίνιο Σουάρες έχω αναφερθεί και σε προηγούμενο βίντεο. Είναι ένας παίκτης που επίσης δίνει νέα στοιχεία ως κεντρικός επιθετικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα πει κανείς πόσο διαφορετικά στοιχεία μπορεί να βάλει σε σχέση με τον Ελαραμπή, έναν center forward που είναι πολύ κινητικός, πολύ ικανός να βγαίνει από την περιοχή, έχει πολύ καλές τεχνικές δεξιότητες, άρα μπορεί να συνεισφέρει και συνεισφέρει στην ανάπτυξη των επιθέσεων. Ναι, όλα αυτά, ενδεχομένως όμως ο Τικίνιο μακριά από την περιοχή να είναι ακόμη πιο ικανός, μπορεί να αποδειχθεί
και στον Ολυμπιακό ακόμη πιο ικανός συγκριτικά με τον El Arabi. Τουλάχιστον έτσι τον έχω στο κεφάλι μου μέσα από την παρακολούθηση αρκετών αγώνων του στον καιρό που ήταν στην Πόρτο. Σίγουρα ναι, μπορεί να είναι αυτός που θα παίζει αντί του El Arabi, ειδικά στο 4-3-3, αλλά λέω ότι αυτοί οι δυο μπορούν να παίξουν και μαζί. Και επίσης, όταν υπάρχει και ο Νιεκουρού, που είναι ένας παίκτης που άνετα στο 4-4-2 μπορεί να είναι ο δεύτερος επιθετικός και παίκτης που ζει εκεί, στην περιοχή, στον κεντρικό άξονα, λέω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί, ανάλογα τους συνδυασμούς που θα βρει και θα καταλήξει ο Μαρτίνς ότι είναι η καλύτερη, μπορεί να γίνει πιο κινητικός και γι' αυτό πιο απρόβλεπτος από ποτέ στον καιρό του Πορτογάλου προπονητή. Ένα ερώτημα φυσικά είναι το πώς θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα, εννοώ με ποιους ποδοσφαιριστές. Αν τον έχουμε καταλάβει καλά τον Μαρτίνς, οι νέοι παίκτες θα μπαίνουν σταδιακά, δηλαδή δεν περιμένω στην εντεκάδα του να δω μεγάλο αριθμό νέων παικτών, διότι θα επιδιώκει αυτή την ομοιογένεια, την καλή συνεργασία, την καλή ενδοεπικοινωνία, την επίγνωση, γιατί οι ποδοσφαιριστές του ξέρουν τι περιμένει, οι παλιοί ποδοσφαιριστές του ξέρουν ακριβώς τι περιμένει από αυτούς, ποιο είναι το αγωνιστικό μοντέλο, πώς θέλει να αντιδρούν ανάλογα με τις καταστάσεις του παιχνιδιού και γι' αυτό λέω, νομίζω ότι θα πατήσει πάνω στην πεπατημένη και θα βάλει σιγά σιγά τους νέους παίκτες και τα νέα στοιχεία. Πάντως όταν βλέπεις τα χαρακτηριστικά των παικτών που έχουν αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, μπορείς να φανταστείς ότι αυτό που θα δούμε φέτος θα είναι μια εξέλιξη αυτών που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Στο δικό μου μυαλό, εκτός από τα ζητήματα στην άμυνα για τα οποία μίλησα προηγουμένως, η πιο μεγάλη πρόκληση που έχει ο Μαρτίνς είναι όλη η διαχείριση των συναισθημάτων μιας ομάδας που ήθελε να παίξει στο Champions League και δεν τα κατάφερε. Αν τώρα καταφέρει να παρακινήσει τους ποδοσφαιριστές του με το μεγάλο κίνητρο της διάκρισης στο Europa League και αν καταφέρει να δημιουργήσει νέους παράγοντες παρακίνησης σε μια ομάδα που έρχεται από κατάκτηση του πρωταθλήματος, τότε τα στοιχεία των παικτών που έχει και αυτών που προϋπήρχαν στον Ολυμπιακό, αλλά και αυτών που αποκτήθηκαν, σε αφήνουν να φαντάζεσαι ότι μπορεί να δεις νέα πράγματα πάλι με υψηλή ποιότητα στην απόδοση της ομάδας του. Τα έχουμε δει όλα από τον Μαρτίνς? Εγώ νομίζω όχι, γιατί είναι ένας προπονητής που διαρκώς εξελίσσεται, που μελετά πολύ την εξέλιξη, που είναι πολύ μέσα στην τεχνολογική εξέλιξη του ποδοσφαίρου, που παρακολουθεί όλες τις νέες τάσεις και αυτό δεν ισχύει μόνο για εκείνον, ισχύει και για τους συνεργάτες του. Ο Ολυμπιακός εφοδιάζει το τεχνικό επιτελείο με την τελευταία τεχνολογία. Οι συνεργάτες του Μαρτίνς είναι κορυφαίοι ο καθένας στην επιστήμη του και γι' αυτό λέω ότι αν δουλεύει με όρεξη και αν δουλεύει με στήριξη, τώρα που επιστρέφει και κόσμο στο γήπεδο και θυμόμαστε όλοι πολύ καλά αυτό το χάρισμα που έχει ο Πορτογάλος να συνδέεται με το κοινό που πηγαίνει στο Καραϊσκάκι, λέω ότι ο Ολυμπιακός της νέας σεζόν είναι πολύ πιθανό να είναι καλύτερος, αρκεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Να είστε καλά.